Γιώργος Κρεάγκα των συνολικά 11 μεταλλίων με τα ελληνικά χρώματα σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, 30 χρόνια μετά τον ντεμπούτο του θα είναι ξανά παρόν σε μια κορυφαία διοργάνωση. Σίγουρα τα χρόνια δεν τα πολύ σκέφτομαι από τη στιγμή που αγωνίζομαι ακόμα και σε ομάδες και σε όλα τα όλες τις μεγάλες διοργανώσεις. Έχουμε στόχους για πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες όλη η ομάδα μέχρι και το Ρίο. Παίζαμε και τα προολυμπιακά και όλα αυτά. Σίγουρα αν κάθομαι και εγώ να σκεφτώ, είναι πάρα πολλά τα χρόνια, αλλά προς το παρόν δεν έχω καταλάβει καλά. Τα χρόνια περνάνε λοιπόν, αλλά εσύ είσαι αθλητής που έχει γράψει ιστορία σε αυτό το θεσμό με συνολικά 11 μετάλλια. Στο Αλικάντε, τι περιμένεις από τον εαυτό σου, τι θα ήθελε? Πρώτα απ' όλα είναι πάρα πολύ σημαντικό η αρχή σε ένα μεγάλο... σε μια μεγάλη διοργάνωση η αρχή πάντα μετράει και αυτό σίγουρα θα μου δώσει κάποιες ελπίδες για κάτι να προχωρήσω ή να σκεφτώ. Θα βρεθώ στους ομίλους, όχι σε πάρα πολύ καλή θέση. Έχω να περάσω δύσκολους αθλητές. Μετά στα νοκάουτ πιστεύω ότι μπορούμε να έχουμε μια εικόνα σε τι κατάσταση βρίσκομαι και τι μπορώ να διεκδικήσω. Επέλεξες να μην παίξεις στα διπλά για να έχεις περισσότερες δυνάμεις? Σίγουρα ναι, είναι πιο δύσκολα τώρα να αγωνίζεσαι σε όλες τις διοργανώσεις και ομαδικά και ατομικά. Γι' αυτό επιλέγω το ευρωπαϊκό, το ατομικό, που είναι πιο εφικτό και για κάτι καλό και για καλύτερα πλασαρίσματα. Γι' αυτό προτιμώ να μην παίξω κάποιο άλλο διαγώνισμα. Καλίνικε, τι είναι αυτό που σε κρατάει 30 χρόνια σε τόσο υψηλό επίπεδο, τόσο στην Ευρώπη αλλά και στον κόσμο? Σίγουρα είναι, μπορώ να πω και για τον εαυτό μου, ήμουν τυχερός με τα σωματικά μου προσόντα, που σίγουρα αυτό είναι το νούμερο ένα που μπορείς να διατηρείς το σώμα σου σε ένα πάρα πολύ αθλητικό επίπεδο. Παίζει ρόλο αυτό, δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο, απλώς όταν σου επιτρέπει το σώμα σου να το κάνεις, δεν πιστεύω ότι υπάρχει και λόγος να ανησυχείς για κάτι. Το σώμα εντάξει, σε βοηθάει. Η ψυχή τι λέει για όλα αυτά? Εκεί έχουμε λίγα προβλήματα. Εκεί είναι τα πιο πολλά προβλήματα. Όποτε υπάρχει όρεξη και η θέληση, πάντα υπάρχει και καλό αποτέλεσμα.